Σε κόντρα όμως και με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσαν για αφοπλισμό της αστυνομίας. Στις διαδηλώσεις. Στις διαδηλώσεις. Θα τους πείσω νομίζω. Δεν υπάρχει η έννοια του άοπλου αστυνόμου. Υπάρχει όμως η έννοια του αστυνόμου που γνωρίζει πότε βγάζει το όπλο και πού το στρέφει. Άρα λοιπόν η εκπαίδευση και η κοινωνική αντίληψη του αστυνόμου δεν είναι ότι είναι ένας άοπλος πολίτης. Είναι ότι εκφράζει το κράτος, αλλά εκφράζει κυρίως τη δημοκρατία, τις ελευθερίες, την προσωπική και κοινωνική ασφάλεια, και όχι μόνο τη δημόσια. Αυτό πρέπει να μάθει και πρέπει να μάθουμε και κάτι άλλο. Ότι στις διαδηλώσεις δεν μπορεί να έχουμε 1.000 διαδηλωτές και 2.000 αστυνόμους. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε αντιλήψεις. Ναι, δεν υπάρχει απολία. Νομίζω ότι. Καλά τα λες. Αν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λέει άλλα. Αυτά για όλα τα συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ούτε χώρες αρμοδιοτήτων, ούτε έχουμε κάνει συζήτηση με το νέο σχήμα, το οργανωτικό. Σας είπα τις προσωπικές μου απόψεις και ελπίζω να τους πείσω. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τις ξέρουν τις προσωπικές σας απόψεις πριν σας κάνουν, να σας πάνε στην προστασία του πολίτη. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Και εκπλήσω. Ναι. Και εκπλήσεστε που σας έβαλαν εκεί, εννοείται. Προφανώς, ναι. Πώς το αποδεχτήκατε καταρχήν αυτό? Εντάξει, ένα κομμάτι είναι αρμοδιότητα. Ακαδημαϊκά, εγκληματολογία, έγκλημα, εγκληματικότητα. Αλλά άλλο να έχει τον εγκληματία στη φυλακή πιασμένο και να κάνει να τον αναλύσει για να γράψει ένα βιβλίο, και όλα τον κυνηγά στον τρόπο του. Κοιτάξτε να σα πω κάτι. Εγώ έχω πολύ καλές σχέσεις με την αστυνομία. Διότι ήμουν δασκαλός τους, έτσι, δίδαξα. Ναι, ναι. Ξέρουν τις απόψεις μου και τις απόψεις για την εκπαίδευση και για τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Και ένα Εθνικό Συμβούλιο Αστυνόμευσης, δηλαδή δημοκρατικό έλεγχο της αστυνομίας, όχι μόνο από το φυσικό ή το πολιτικό προϊστάμενο, από τη δημοκρατία να ελέγχεται. Τα ξέρουν, τα έχω γράψει, τα έχω ξαναπεί. Οπότε λοιπόν και η επιλογή μου νομίζω στηρίχθηκε σε αυτό, στην καλή σχέση, όχι στη συμφωνία, στην καλή σχέση με την αστυνομία. Και νομίζω ότι έγινε δεκτή θετικά Γιάννη, αυτή η τοποθέτηση. Γιάννη, δύο λεπτά. Εσένα το μεγάλο σου θέμα αυτή τη στιγμή είναι η τρομοκρατία ή η δημόσια τάξη στον δρόμο? Το θέμα είναι όλα μαζί. Αν θα έλεγα τα τρέχοντα ζητήματα, είναι αυτό που φοβάται ο Έλληνας, είναι η καθημερινότητά του. Αυτό που φοβάται η δημοκρατία είναι η τρομοκρατία. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συμφιλιώσουμε την αστυνομία με τον πολίτη. Δεν υπάρχει, ξέρετε, αντικλιματική πολιτική χωρίς βοήθεια του πολίτη. Αν ο πολίτης θεωρεί εχθρό τον αστυνόμο και ο αστυνόμος τον πολίτη ως υφιστάμενό του εντός αγωγικών, δεν βγαίνει άκρη. Δεν ισχύει αυτό, Γιάννη μου. Αυτό ήταν πριν 20-30 χρόνια η συμφιλίωση των ενόπλων δυνάμεων και την αστυνομία με τον πολίτη. Τώρα, άμα δεις τις έρευνες, νούμερο ένα σε δημοτικότητα βγαίνει η αστυνομία και ο στρατός. Οι σχολές εννοείς. Υπάρχει ένας διπολισμός, ξέρετε. Δηλαδή, ο αστυνόμος όταν μας ληστεύουν, μας βιάζουν κλπ. Είναι αναγκαίος και τον φωνάζουμε. Ο αστυνόμος όταν έχει να κάνει με ελευθερίες, διαδηλώσεις κλπ. Είναι ο μπάτσος. Αυτά πρέπει να τα φέρουμε σε ισορροπία. Δεν θα έρθουν ποτέ για μακάρι να τα καταφέρεις, ναι, και δεν θα έρθουν ποτέ. Τα καταφέρουμε, τα καταφέρουμε. Χημικά πότε θα ρίξεις πρώτη φορά, μα την Παναγία πες μου, διότι τότε θα είναι οριακή στιγμή. Δεν μπορεί να απαντήσεις έτσι εν κενό. Εξαρτάται, θα κρυθεί από τις συνθήκες. Είμαι εναντίον του να ξεκινάς ότι θα ασκήσω βία. Θα σου πω και κάτι συμβολικό, επειδή είμαστε στη Βουλή. Εγώ θα προτείνω γιατί σας είπα αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει μια συζήτηση ευρύτερη. Τα κάγκελα που είναι από τη μεριά του αγνώστου στρατιώτη να φύγουν. Δηλαδή η Βουλή φοβάται το λαό. Τι φοβάται ακριβώς η δημοκρατία και βάζει κάγκελα γύρω-γύρω από το λαό? Αυτά τα κάτω που έχουν πει στην κατεύθυνση. Γιάννη, μη δεσμεύεσαι. Στην ιδέα μου, την άποψή μου είπα. Ναι, την άποψή σου είπε, την οποία θα αλλάξει με την πρώτη στραβή. Κοιτάξτε, προφανώς θα συζητηθούν, αλλά ο συμβολισμός σε μια κυβέρνηση της αριστεράς, ο συμβολισμός είναι αναγκαίος. Δεν σας είπα ότι αυτό λύνει κανένα πρόβλημα ασφάλειας, έτσι, αλλά. Πρέπει να δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε το λαό. Αν αρχίσουμε να φοβόμαστε το λαό, δεν υπάρχει πολύ καλά τα λες. Απλώς η πράξη πολλές φορές έχει άλλες απαιτήσεις. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μου στείλανε τώρα ένα μήνυμα. Υπήρχαν παιδιά, νέα παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή, ότι εκείνη της αρμοδιότητας που ψηφίσαν το ΣΥΡΙΖΑ πιστεύοντας ακραδάντως ότι θα βγάλει τις κλούβες από τα εξάρχεια. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι ένα ειδικό θέμα τα εξάρχεια. Πραγματικά δεν μπορεί να αισθάνεται κανένας ότι σε κάθε 100 μέτρο υπάρχει μια κλούβα χωρίς λόγο, έτσι προληπτικά, και ότι υπάρχουν γκέτο μες στην Αθήνα. Αν έχουμε μια πληροφορία ότι κάτι θα συμβεί στα εξάρχεια, δηλαδή μια διακίνηση ναρκωτικών κλπ. Προφανώς η αστυνομία έχει έναν τρόπο να παρέμβει. Αλλά το να έχεις μόνιμες κλούβες είναι σαν να πιστεύεις ότι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είναι δυνάμει επικίνδυνοι. Με τα ΜΑΤ έχεις κάποιο σχέδιο? Με τα ΜΑΤ. Δεν σας άκουσα, για το. Με τα ΜΑΤ, επειδή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λέγανε όταν τους ρωτάγαμε για τον αφοπλισμό της αστυνομίας,
που λέγανε εκείνοι δηλαδή, ότι θα καταργήσουμε τα μπάτια, θα τα αντικαταστήσουμε ένα άλλο σώμα από κατάσταση της τάξης κλπ. Υπάρχει κάποιο σχέδιο ή όλα είναι υπομένε? Εγώ δεν τα έχω δει αυτά, δεν τα έχω δει. Προφανώς θα με ενημερώσουν. Δεν τα έχω δει. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, οι παλιοί αστυνομικοί που και αξιωματικοί, ξέρεις τι λένε. Στο λέω. Λέει ότι στους αστυνομικούς, λέει ο Υπουργός, πρώτα του απαντούνε όχι και μετά ακούν την ερώτηση. Εντάξει, σας είπα, ξεκινάμε με καλό κλίμα, με αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όχι, πορεία... δεν είναι με εμπιστοσύνη, είναι ότι είναι σφιχτοί μηχανισμοί. Και όχι, από όσο ξέρω θα τον υποδεχτούν και θα τον βοηθήσουν όσο μπορούν. Λοιπόν, μακάρι. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Ζούμε και αυτή την αντιπολία. Τώρα, υπάρχει κανένα σχέδιο άλλο να υπάρχουν περιπολίες στους δρόμους, κάτι με το κέντρο της Αθήνας, με το μεταναστευτικό. Αυτά τώρα τα έχουμε. Κάτι είναι αυτονόητα. Οι περιπολίες, ο αστυνόμος γειτονιάς, ο φίλος του πολίτη στη γωνιά του δρόμου που το ξέρει εν είδη κοινωνικής υπηρεσίας, είναι αυτονόητα. Συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν το κάνουμε εμείς να το αποκλείσουμε. Με τι προσωπικό, κύριε. Αυτά, μπράβο. Λοιπόν, υποδομή, προσωπικό, οικονομικά κλπ. Δεν είναι ζητήματα που θα σας απαντήσω τώρα. Αυτό. Ζούμε και την αντινομία. Επειδή τον ξέρω τον Γιάννη 30 χρόνια, ζούμε και την αντινομία. Ο Γιάννης αναλάμβανε όσο μπορούσε, ξέρω εγώ, να φέρει στον ίσιο δρόμο εντός εισαγωγικών έναν που τον έπιανανε οι αστυνομικοί και τον πηγαίνανε προς το σοφρονισμό. Τώρα θα προηγείται, θα πιάνει έναν εγκληματία, θα το στέλνει για σοφρονισμό και ο Θεός βοηθάς από εκεί και πέρα. Γιατί ερώτηση. Αν και δεν είναι θέμα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι φυλακές υψίστης ασφαλείας, κατά την άποψη του Γιάννη Πανούση, πρέπει να καταργηθούν. Ναι. Προφανώς, εγώ τα είχα πει και ως βουλευτής. Δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Έτσι πως γίνανε, δεν ήταν και άλλα ελληνικά. Αλλά θέλω να πω, ο Νίκος ο Παρασκευόπουλος είναι καλύτερη εγγύηση από μένα στις γνώσεις στο ποινικό δίκαιο και στο κράτος δικαίου. Οπότε ο συνδυασμός θα είναι καλός, φαντάζομαι. Γιατί αυτό πρέπει να σταματήσουν οι φυλακές? Γιατί είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ναι, και τι θα γίνει, δηλαδή θα είναι ελαφρά προστασία? Όχι. Κοιτάξτε, μα και τώρα πριν γίνουν οι φυλακές τρίτου τύπου. Στις φυλακές. Πρόσεχε πώς του μιλάς, γιατί είναι στην κυβέρνηση. Όχι, δεν υπάρχει. Τόσες καταδίκες είμαστε. Όχι. Απλώς ρωτάω την αίσθηση της υψίστης ασφαλείας. Δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι βρίσκονται, τι πρέπει να κάνουν. Δεν το λέω καθόλου. Ήδη στις φυλακές υπάρχουσες υπήρχε τμήμα, αν θέλετε, ασφαλείας. Υπήρχε δηλαδή ένα τμήμα που ήταν η έγκλειστη πιο επικίνδυνη. Αλλά τώρα τι είναι η ψήση ασφαλείας στην Ευρώπη, στην Αμερική κλπ. Δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε. Με τα αναδρομικά στα σώματα ασφαλείας και στους έστολους γενικά, που έχει υποσχεθεί, είχε υποσχεθεί η προηγούμενη κυβέρνηση να τα δώσουν και αυτά, είναι νωρίς ακόμα. Η απόφαση του στέλνει στον Υπουργό Οικονομικών. Μην με ρωτάτε εμένα για τέτοια πράγματα. Εσύ θα αναλάβεις. Δεν του φωνάξεις εσύ, σιγά μην δώσει ο Υπουργός Οικονομικών μόνος του. Μοιάζει να μην φωνάζω. Απλώς πρέπει να είσαι τεκμηριωμένος όταν μιλάς. Μην μιλάς δηλαδή να γίνεις εσύ συνδικαλιστής του χώρου, διότι αν ο καθένας γίνει συνδικαλιστής του χώρου του, θα μπερδευτούμε. Σωστό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.